Έχουμε και μία κάρτα με την προϊστορία. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι με την ΑΕΚ Γηπεδούχο, αν και είναι πολλά τα παιχνίδια στο πρόσφατο παρελθόν που μοιραζόντουσαν το ΆΚΑ ως κοινή έδρα. Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα μεσοδιαστήματα μετακόμισε στη Λεωφόρο και ξαναεπέστρεφε στο ΆΚΑ. Βλέπουμε 40 νίκες για την ΑΕΚ, 56 για τον Παναθηναϊκό, 43 ισοπαλίες γενικά, με γηπεδούχο την ΑΕΚ, 28 νίκες η Ένωση, 23 στο Τριφύλι, 17 ισοπαλίες. Με γηπεδούχο την ΑΕΚ τυπικά ή όχι, βλέπουμε ότι είναι ισορροπίες λεπτές. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-2, έξοδο δεκάτου του 20, δηλαδή περίπου πριν από έναν χρόνο, έτσι. Βέβαια. Δευτέρα έχουμε εξομήνως. Σωστό. Με Κουρμπέλη, Μακέντα και Νέλσον Ολιβέρα για την ΑΕΚ. Για τα play-off 21 Τετάρτου του 21, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, Λιβάη Γκαρσία. Στα Χασομέρια είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με Φώτη Ιωαννίδη. Είναι τα πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια. Και τώρα, αν μπούμε έτσι λίγο στην λογική, Νίκο και Κώστα, να σκαλίσουμε τη μνήμη μας, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι ένα ντέρμπι που προσφέρει πολλές συγκινήσεις και συνήθως κρύβει και πολλά γκολ, έτσι. Ήταν πιο θεαματικά και στη Φιλαδέλφια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αποτελέσματα και δεκαετίες άλλες. Δηλαδή, είναι καλό πέρασμα από τη Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Δεν τον έχει πάρει τον αέρα. Υπάρχουν πολλές ισοπαλίες και πολλές νίκες του Παναθηναϊκού. Ναι. Και όταν η Άκη ήταν και στα καλά της. Γιατί κάθισα τα είδα κι εγώ. Με Μπάγεβιτς δηλαδή, και λοιπά. Με Μπάγεβιτς και τα λοιπά, την έκανε ζημίες ο Παναθηναϊκός. Βέβαια. Ναι. Είναι ενδεικτικό από ό,τι μου λέει ο Γιώργος, ο Λίγκρης, ότι η ΑΕΚ ως γηπεδούχος έχει καλύτερο ρεκόρ κόντρα στον Ολυμπιακό παρά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,